Λίγες μόλις μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και το τοπίο στη μεταφορά των μαθητών μεταξύ εξακολουθεί να είναι θολό, ενώ τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν στις 3 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ταξί τις τιμές με τις οποίες θα κληθούν να κάνουν τα λεγόμενα μαθητικά δρομολόγια. Για την ώρα πάντως, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια μείωση της τάξης του 20%. Και αν τελικά ισχύσει αυτό, υπάρχει ακόμα και ο κίνδυνος μη μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τους. Η διακήρυξη θα ξεκινήσει 3 του μηνός. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο του συνεταιρισμού. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κόλλημα στο 20% που υπάρχει μέσα στη διακήρυξη. Δηλαδή έχουμε την κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι στη διακήρυξη μας ρίχνουν 20% από όλα τα δρομολόγια. Με αποτέλεσμα να μην συμφέρει το ταξί να κάνει αυτά τα δρομολόγια. Είμαστε σε συζήτηση και με την Ομαρχία, με τους αρμόδιους φορείς, αλλά και με την Περιφέρεια. Τρεις του μηνός που θα γίνει η διακήρυξη, μας υποσχέθηκε ο κύριος Νομάρης ότι θα φέρει και έναν από την Περιφέρεια για να δει ότι υπάρχει όντως πρόβλημα. Θα περιμένουμε δηλαδή τη Δευτέρα να δούμε τι θα γίνει. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο τους επαγγελματίες σε ταξί δεν συμφέρει μια τέτοια συνεργασία εκ νέου? Δεν συμφέρει, γιατί από ό,τι ξέρετε έχουν ανεβεί όλα στα ύψη, και το πετρέλαιο αλλά και η φθορά του αυτοκινήτου, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια πτώση 20% που είναι πολύ μεγάλη, έτσι, σε σχέση με πέρσι. Κλείνοντας, ο κ. Σαμπανίδης επεσήμανε πως οι πιθανότητες να μην ξεκινήσει καν για φέτος η μεταφορά των μαθητών με τα ταξί είναι πολλές, αφού οι ίδιοι επαγγελματίες είναι αποφασισμένοι να μην δεχτούν τις τιμές που τους προτείνουν. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο όμως, εκείνοι που θα κληθούν να πληρώσουν τη ζημιά είναι οι εκατοντάδες μαθητές που θα αναγκαστούν είτε τα μαθήματά τους να μην παρακολουθήσουν, είτε άλλο μέσο να τους μεταφέρει στα σχολεία τους να αναζητήσουν.